Γεια και χαρά σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Χατζησάβας από το Buster.gr και σας καλωσορίζω στο New Game Plus. Σήμερα θα δούμε το Banjo-Kazooie, ένα από τα πιο διάσημα παιχνίδια της Rare και ένα από τα πιο αγαπητά παιχνίδια του Nintendo 64. Το Banjo-Kazooie είναι ένα τρισδιάστατο πλατφόρμερ που ακολουθεί τους δύο ήρωες, τον αρκούδο Banjo και την Kazooie, το κόκκινο πουλί που ταξιδεύει μαζί του μέσα στο σακίδιό του. Η ιστορία ξεκινά με την Γκραντίλντα, μια γερασμένη μάγισσα που ρωτώντας τη μαγική χύτρα της, ανακαλύπτει πως πλέον δεν είναι η πιο όμορφη επάνω στη γη. Αυτή η τιμή ανήκει στην Τούτη, τη νεαρή αδερφή του Banjo. Έτσι η Γκραντίλντα κατασκευάζει μια μηχανή που θα κλέψει την ομορφιά και τα νιάτα της Τούτη για να τα μεταφέρει στην ίδια, και έπειτα απαγάγει την Τούτη όσο ο Banjo κοιμάται. Η άγρυπνη Kazooie όμως άμεσα ξυπνάει τον Banjo και οι δυο τους αναζητούν την Τούτη. Όταν μαθαίνουν ότι η Τούτη απήχθη από την Γκραντίλντα, ο Μπότλς ο Τυφλοπόντικας ενημερώνει τους δύο φίλους ότι για να σώσουν την Τούτη πρέπει να περάσουν μέσα από τη βάση της Γκραντίλντα και για να το κάνουν αυτό πρέπει να συλλέξουν μουσικές νότες και κομμάτια παζλ που ξεκλειδώνουν κομμάτια της σπηλιάς. Κάπου εκεί ξεκινάει και για εμάς η περιπέτεια, καθώς σκοπός είναι να μπαίνουμε σε άλλους κόσμους μέσα από τους μαγικούς πίνακες στη σπηλιά της Γκραντίλντα και να τους ξεσκονίζουμε, ώστε να συλλέξουμε τα απαραίτητα για να προχωρήσουμε στους παρακάτω κόσμους και εν τέλει στην ίδια την Γκραντίλντα για να σώσουμε την Τούτη. Για να ολοκληρώσεις κάθε πίστα, θα πρέπει να χρησιμοποιείς τις ικανότητες του διδύμου. Σκαρφάλωμα, κολύμβηση και πτήση μεταξύ άλλων είναι αναγκαία για να φτάσεις σε δύσβατα σημεία του χάρτη. Σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και αυτά δεν αρκούν, οπότε εκεί επιστρατεύεις τη βοήθεια του Mambo Jumbo, ενός σάμαν και πρώην διδάκτορα της Γκραντίλντα που σε μεταμορφώνει σε ζώα όπως μέλισσα, κροκόδυλος και τερμίτης για να αποκτήσεις εντελώς διαφορετικές ικανότητες από αυτές των Banjo και Kazooie. Και πολλές φορές θα βρεθείτε αντιμέτωποι με γρίφους που απαιτούν συνδυασμούς ικανοτήτων, μα πάνω απ' όλα σκέψη. Το Banjo-Kazooie ήταν ένα από τα πιο όμορφα και τεχνολογικά εξελιγμένα παιχνίδια της εποχής, σπρώχνοντας το Nintendo 64 στα όρια του. Εκεί που άλλα παιχνίδια χρησιμοποιούσαν τεντωμένα χρωματισμένα πολύγωνα, το Banjo-Kazooie τοποθετούσε τεράστια textures χωρισμένα σε κομμάτια 64x64 pixels, για να δώσει μεγάλη λεπτομέρεια σε επιφάνειες. Εν αντιθέσει, οι χαρακτήρες ήταν πολύ πιο απλοϊκοί, για να διαθέτουν καθαρό ύφος και να ξεχωρίζουν ανάμεσα στα πιο λεπτομερή περιβάλλοντα. Το παράδοξο είναι πως το παιχνίδι κατέληξε εκεί, αφού το αρχικά είχε σχεδιαστεί ως το Project Dream, ένα isometric adventure παιχνίδι για το SNES.
όσο το παιχνίδι εξελισσόταν, μετατρεπόταν από μια πειρατική περιπέτεια με τον νεαρό Έντισον ως πρωταγωνιστή σε μια πιο παράξενη ιστορία, με ένα λαγό και αργότερα μια αρκούδα στη θέση του Έντισον. Το Project Dream ναυάγησε οριστικά όταν κυκλοφόρησε το Nintendo 64 και η μηχανή με την οποία σχεδιαζόταν ήταν πλέον άχρηστη. Μια ομάδα 10 ατόμων ξεκίνησε τη δημιουργία του Banjo-Kazooie στη Rare και σταδιακά προσθέθηκαν άλλα 5 άτομα. Κάποιοι δεν είχαν ξαναδουλέψει σε video game και δει ένα 3D τίτλο, ενώ άλλοι ήταν βετεράνοι της βιομηχανίας. Ο Greg Miles επέστρεψε ως σχεδιαστής μετά τα Battletoads και Donkey Kong Country, ενώ ο Grant Kirkhope έγραψε την εμβληματική μουσική του παιχνιδιού, η οποία μάλιστα άλλαζε δυναμικά αναλόγως με τη δράση στην οθόνη, κάτι που απέσπασε πολύ θετικά σχόλια. Ήταν επίσης γνωστός για τη δουλειά του στα Killer Instinct 2, Donkey Kong Land, GoldenEye 007, ενώ αργότερα θα ακούγαμε ξανά τη μουσική του στα Perfect Dark, Star Fox Adventures, Grabbed by the Ghoulies, Viva Piñata και Kingdoms of Amalur Reckoning, μεταξύ άλλων. Το Banjo-Kazooie κυκλοφόρησε το 1998 έπειτα από 17 μήνες δουλειάς και σάρωσε σε πωλήσεις, κριτικές και βραβεία. Παρότι πολλοί το σύγκριναν με το Super Mario 64, το οποίο μάλιστα αποτέλεσε έμπνευση για τη Rare, οι ανοιχτές πίστες του Banjo-Kazooie προσκαλούσαν τον παίχτη να εξερευνήσει και η έμφαση ήταν περισσότερο στην ελευθερία και την εξερεύνηση παρά στα στοιχεία platforming. Έχοντας πουλήσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, εξασφάλισε ένα sequel, το Banjo-Tooie, που κυκλοφόρησε το 2000 για Nintendo 64 και έπειτα δύο ακόμη τίτλους για Game Boy Advance, τα Banjo-Kazooie Granted Revenge και Banjo Pilot. Η εξαγορά της Rare από τη Microsoft οδήγησε σε ένα ακόμη παιχνίδι, το Banjo-Kazooie Nuts & Bolts, που κυκλοφόρησε το 2008 για Xbox 360. Πρόσφατα η Rare κυκλοφόρησε το Sea of Thieves για Xbox One και Windows και προημερών μοίρασε μια φιγούρα Banjo-Kazooie για την πλώρη στα πλοία των παικτών με αφορμή την 20η επέτειο της σειράς. Ελπίζω να είναι ένα σημάδι για κάποιο νέο Banjo-Kazooie. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Αν ναι, στηρίξτε την προσπάθειά μας με ένα like, share ή subscribe στο κανάλι μας και πείτε μας στα σχόλια ποιο παιχνίδι θα θέλατε να δείτε σε μελλοντικά New Game Plus.